Δεν χρειάζεται πανικός αλλά ψυχραιμία. Αυτό τονίζουν φαρμακοποιοί και του νησιού μας, οι οποίοι αντικρίζουν τις πρώτες ελλείψεις σε χειρουργικές μάσκες, καθώς καταγράφεται μεγάλη ζήτηση λόγω της έξαρσης, της εποχικής γρίπης, αλλά και της γενικότερης ανησυχίας που υπάρχει σε όλο τον κόσμο λόγω του κορονοϊού. Νομίζω ότι από την Πέμπτη άρχισαν να παρουσιάζονται οι πρώτες ελλείψεις. Χθες δεν είχαμε καθόλου. Καθόλου. Ούτε είχαμε, ούτε συνεταιρισμοί, ούτε οι αποθήκες μας για να μας προμηθεύσουν. Δεν ξέρω τι σχέδιο επικρατεί. Όλα πάνε βάσει σχεδίου, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, έπρεπε να δώσει ένα πλαφόν το φαρμακείο για τους Έλληνες, να μου, για τους ξένους, Κινέζοι που τη στιγμή πάνε μέσα στο φαρμακείο. Εκεί που είναι 100 οι μάχες, να παίρνουν 10. Στο παρόν έχω κάνει το εμβόλιο γρήπης και δεν έχω πρόβλημα. Κακός που δεν έχει. Έπρεπε να έχει. Γιατί να μην έχει. Γιατί να μην είμαστε καλυμμένοι σε ένα τέτοιο περιστατικό. Γιατί να μην είμαστε καλυμμένοι σε μάσκες. Πρέπει όμως να επικεντρωθούμε αυτή τη στιγμή στη γρίπη. Η γρίπη αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, βρίσκεται στην κορύφωση. Έχουμε τώρα πολλά περιστατικά. Πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα προστασίας προσωπικής υγιεινής, καλό πλήσιμο χεριών, να μην συνοστιζόμαστε με πολύ κόσμο στον ίδιο χώρο. Κινέζοι που διαμένουν στο νησί μας και σε άλλες περιοχές της χώρας μας στέλνουν χιλιάδες μάσκες στη χώρα τους, καθώς αγοράζουν κουτιά τα οποία περιέχουν πάνω από 200 μάσκες. Τις τελευταίες μέρες αρκετά φαρμακεία και στο νησί μας βάζουν πλαφόν στον αριθμό χειρουργικών μάσκων προς πώληση. Πάρα πολλοί Κινέζοι οι οποίοι δουλεύουν στη χώρα μας και θέλουν να προμηθευτούν μάσκες για να τις στείλουν στην πατρίδα τους και πιθανόν αυτός να είναι και ο λόγος ο οποίος έχουμε την αυξημένη αυτή έλλειψη που υπάρχει στη χώρα μας. Εγώ έχω δει πάντως αρκετούς Κινέζους να έρχονται στο φαρμακείο μας και να ζητάνε μάσκες, να ζητάνε κούτες. Είχαμε εδώ περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι υποθέτω ότι ήταν από αυτή τη χώρα. Και ήρθαν στα φαρμακεία, υποθέτω ήταν τουρίστες, ναι, και ζητούσαν μάσκες και τις παίρνανε 50-50, 100-100, δηλαδή ζητούσαν τέτοιες ποσότητες. Τώρα, να ξέρετε, δίνουμε 1-2 μάσκες στον κάθε άνθρωπο, κάθε ασθενή που θα μας τη ζητήσει. Μη σε βάλουμε νάιλο. Οπότε δεν ανησυχείτε, φαντάζομαι, έτσι. Καθόλου, κοπελιά, καθόλου. Όχι. Δεν και ούτε δεν βάλω μάσκα. Τα μάσκα βάλω να με κρούψει. Είναι μερικοί που έχουν πρόβλημα. Είναι άλλοι που δεν έχουν. Στις ελλείψεις που καταγράφονται σε χειρουργικές μάσκες, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο Κρήτης, αναφέρεται ο Γιάννης Σικανδυλάκης, ο οποίος κάνει λόγο και για φαινόμενα εσχροκέρδειας από επιτίδιους μέσω διαδικτύου. Χθες το βράδυ, κάνοντας έτσι μια έρευνα στο ίντερνετ, βρήκαμε να αγοράσουμε μάσκες, τις οποίες εμείς τις πουλούσαμε τις 5 στο φαρμακείο μας 1,5 ευρώ, να τις αγοράσουμε εμείς χωρίς το ΦΠΑ 3,5 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εσχροκέρδεια, η οποία κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να, και εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη του κόσμου και τον ψιλοπανικό που κακώς για μένα έχει δημιουργηθεί, να πουλήσουν και να κερδίσουν όσο μπορούν παραπάνω. Εχθές ήμουν στα Βενιζέλια που εφημέρωμε, ενώ έγραφε η ταμπέλα ότι οι μάσκες συνεχίζουν και πήγαμε την ανάλυο το κουτί. Δεν είχε ούτε μία μάσκα. Και σήμερα το ίδιο. Στα έκτακτα πήγα. Σήμερα πήγα τι που κάνε μοκάθαση. Εκεί έπρεπε να έχουν 100% και εκεί δεν είχαν τίποτα. Πάντως, στα δημόσια νοσοκομεία του νησιού μας δεν καταγράφονται ελλείψεις σε χειρουργικές μάσκες, όπως διαβεβαιώνει η διοικήτρια της 7ης Οικονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μπορμπουδάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κινέζικη εταιρεία που προμήθευσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μάσκες σε εταιρεία εισαγωγής φαρμακευτικών ειδών στην Κρήτη, ζήτησε την επιστροφή των μασκών.